Στο δημοτικό στάδιο της Θήβας και στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της 3ης Εθνικής, ο αθλητικός όμιλος Υπάτου, που και εγόταν για τους βαθμούς, υποδέχθηκε την ομάδα του αθλητικού ομίλου Αγίας Παρασκευής, που έχει ήδη αποχαιρετήσει την κατηγορία. Κι όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί οι οποίοι απείλησαν πρώτοι στο 8ο λεπτό με το σουτ του Μούζου που απέκρουσε δύσκολα ο Γκλότσος. Από εκεί και μετά όμως οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά και στο 12 ο Ντρούγκας από αριστερά έκανε την προσπάθεια, πέρασε τον Δημήτρουλα, μπήκε στην περιοχή, έκανε την πάσα, από την άλλη πλευρά ο Ρότσα έκανε το δύσκολο πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι και απομακρύνθηκε. 2 λεπτά αργότερα οι δύο παίχτες συνεργάστηκαν και πάλι, αλλά αυτή τη φορά έφτασαν στον γκολ. Ο Ντρούγκας είδε ότι ο Ρότσα ήταν μόνος του από την άλλη πλευρά, το έκανε την ωραία πάσα, ότι η Άγκονάνη Ρότσα αυτή τη φορά έκανε πολύ καλό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού στο μάτς. Στο 19 ο Παπουτσογιαννόπουλος έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Αλμπάνης έκανε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε από την άλλη πλευρά out. Στο 33 ο Ντρούγκας εκτέλεσε το φάουλ από δεξιά, ο Καλιτσουνάκης την κεφαλιά, η μπάλα out. Στο 40 και πάλι στην επίθεση οι γηπεδούχοι, ο Δακτυλίδης πίεσε τον Αντωνέα και έκλεψε την μπάλα, ο Ρότσα έκανε την ωραία κάθετη πάσα στον Ποτουρίδη, αυτός πέρασε για τον Μεμά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0 σε ένα κομβικό χρονικό σημείο και να βάλει γερές βάσεις για την νίκη. Στο 50 στην αντεπίθεση οι γηπεδούχοι με τον Ρότσα από δεξιά, έβγαλε τη σέντρα, ο Μιχαηλίδης έκανε πολύ επικίνδυνο τάκλιν, ο Ποτουρίδης έκανε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε out, αλλά ο διαιτητής σφύριξε φάουλ και έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Μιχαηλίδη, με τον Ρότσα να είναι έξαλλος με αυτό το πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα και γι' αυτό είδε και αυτό την κίτρινη κάρτα. Στο 64 κόρνερ για το ύπατο από τα αριστερά, στην εκτέλεση ο Γκίνο με το δεξί, η μπάλα πέρασε παράλληλα με το τέρμα. Στο 70 και πάλι στην επίθεση οι γηπεδούχοι, ο Ρότσα από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή, έκανε την πάσα στον Αλμπάνη, αυτός όμως έκανε κακό πλασέ. Στο 85 οι γηπεδούχοι συνδυάστηκαν πολύ καλά, ο Ντρούγκας έκανε την ωραία κάθετη πάσα στον Ποτουρίδη και αυτός έκανε εξίσου ωραίο πλασέ, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία και με το δεύτερο προσωπικό γκολ στο μάτς έκανε το 3-0, κλειδώνοντας την νίκη για την ομάδα του. Στο 89 και πάλι στην επίθεση του ύπατο, ο Ντρούγκας έδωσε στον Βαλμά μέσα στην περιοχή, αυτός έκανε το γύρισμα, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν, ο Γκίνο έκανε το σουτ, ο Μεμά απέκρουσε, ο Πολυμέρης όμως έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4-0 και να δώσει διαστάσεις στη νίκη του ύπατου. Δευτερόλεπτα αργότερα και για αυτό το λόγο ο Ντρούγκας, ο οποίος είχε δει την κίτρινη κάρτα και στο 44, είδε και πάλι την κίτρινη κάρτα και αμέσως μετά την κόκκινη. Σήμερα, όπως το είπατε πολύ σωστά, έπρεπε, δεν υπήρχε άλλη λέξη, έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να μείνουμε ζωντανοί έτσι και να έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα για την κούρσα της παραμονής. Τα καταφέραμε, πιστεύω είμαστε καλύτεροι, το δικαιούμαστε. Πετύχαμε 4 γκολ, είχαμε και κάποιες ευκαιρίες. Γενικά δεν πιάσαμε ψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε για να πάρουμε το παιχνίδι και τους 3 βαθμούς που είναι πολύ σημαντικοί. Ναι, είναι ένας θεσμός που τον έχουμε πει από την αρχή ότι τον θέλουμε. Θα έρθουμε εδώ να τον διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Στο πρωτάθλημα κυνηγάμε και εκεί ένα στόχο της παραμονής. Άρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα έρθουμε με όλες μας τις δυνάμεις να το διεκδικήσουμε και αυτό, και αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε, το πάρουμε.